Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Το ζητήσατε και εμείς θα παραδώσουμε. Το πιο αφράτο, ζουμερό, τραγανό σνίτσελ κοτόπουλο θα το κάνουμε σε χρόνο ρεκόρ και θα σερβίρουμε με μια πεντανόστιμη πατατοσαλάτα. Νομίζω ότι σήμερα και οι πιο απαιτητικοί πραγματικά θα ικανοποιηθούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε το κοτοπουλάκι μας από το ψυγείο. Έχω δύο φιλετάκια κοτόπουλο και μπορούμε να κάνουμε δύο μεγάλα σνίτσελ ή τέσσερα μικρότερα. Τι θες, Λάκη? Θες τα μικρότερα. Αλήθεια. Είσαι από αυτούς τους τύπους που θέλουν μικρό το σνίτσελ τους. Ωραία λοιπόν. Αφού θέλω, Λάκης, μικρό σνίτσελ θα πάρει. Λοιπόν, θέλω να ξυλοκοπείς. Και έχω δύο ωραία φιλετάκια κοτόπουλο, Παναγία μου. Τι ωραίο που θα γίνει αυτό το φαγητό. Τώρα, όπως είναι, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μεγάλο σνίτσελ, παίρνουμε, κόβουμε εδώ στη μέση, ανοίγουμε, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα έξω και κάνουμε μια ωραία καρδούλα, μια ωραία πεταλούδα. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μικρά, τα κόβουμε στη μέση. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μεγάλα, τα αφήνουμε ολόκληρα. Οπότε, μικρά, τα κόβουμε τώρα στη μέση. 1, 2, 3, 4. Ήρθε η ώρα της μεμβράνης. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Παίρνω ένα φιλετάκι, το βάζω στη μεμβράνη. Κλείνω τη μεμβράνη και παίρνω οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσα να βαρέσω το κοτόπουλο. Έχω μπάτι, καλώς. Έχω σφυρί, καλώς. Δεν έχω τίποτα από τα δύο και έχω ένα ωραίο κατσαρολάκι. Θα χρησιμοποιήσω ένα ωραίο κατσαρολάκι και θα χτυπήσω. Ακόμα και ένα μπολάκι μπορείτε να χτυπήσετε για να ανοίξετε το κοτόπουλο. Βέβαια, χρειαζόμαστε να τα ανοίξουμε καλά, οπότε δεν θα το λυπηθείτε. Σπάστε το κοτόπουλο, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πάρα πολύ αφράτο και πάρα μα πάρα πολύ ζουμερό και θα ψηθεί πιο γρήγορα. Κοιτάξτε, εδώ. Και το πρώτο φιλέτο μας είναι έτοιμο. Ένα χειροκρότημα, Λάκη. Πάμε και για το δεύτερο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, απαλά. Και συγχρόνως δυνατά χτυπάμε, χτυπάμε καλά να σπάσει όλες τις ίνες που μπορεί να έχει μέσα το φιλέτο του κοτόπουλου. Πάει και αυτό. Και έχω τέσσερα υπέροχα φιλέτα από κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ πόσο επιφάνεια από κρέας έχουμε πάρει. Γιατί τα χτυπήσαμε και γιατί τα κόψαμε πάρα πολύ λεπτά. Λοιπόν, βγάζω τα γαντιά και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να προσθέτουμε γεύση σε όλα μας τα υλικά που θα χρειαστούμε. Πρώτα απ' όλα, αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι. Τέλεια. Μετά, για να φτιάξουμε σνίτσελ χρειαζόμαστε τρία βασικά υλικά. Αλεύρι, αυγό και ψωμί τριμμένο. Στο αυγό μας θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι στα αυγά μου. Επίσης, τι άλλο θα βάλω στα αυγά μου? Την αγαπημένη μου ρίγανη. Εδώ. Ριγανίτσα μέσα στα αυγά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνταγή. Και επίσης, λίγο μουστάρδα. Η μουστάρδα μαζί με τα αυγά και μαζί με τη ρίγανη θα κάνει κάτι μαγικό. Λοιπόν, ανακατεύω. Και θέλω να σπάσει πάρα πολύ καλά το αυγό. Σε περίπτωση που δεν σπάσει πολύ καλά, μπορείτε να βάλετε λίγο γάλα, λίγο νεράκι για να το κάνετε πάρα πολύ ρευστό. Όσο πιο ρευστό γίνει το αυγό, τόσο πιο ωραία θα γίνουν τα σνίτσελ. Οπότε χτυπάμε καλά και το ένα μείγμα μας είναι έτοιμο. Θέλουμε όλα να έχουν καλό seasoning, αλάτι και πιπέρι. Οπότε πάω στα αλεύρι και θα βάλω και εδώ αλάτι, πιπέρι και σε περίπτωση που έχετε στο σπίτι σας λίγο κάρι, θα βάλετε λίγο κάρι μέσα στα αλεύρι. Εδώ. Ξέρω ότι σας φαίνεται υπερβολικό. Πιστέψτε με, το κάρι καθώς ψήνεται μαζί με το σνίτσελ θα βγάλει όλα αυτά τα αρώματα των μπαχαρικών που έχει μέσα. Δεν θα καταλάβει κανείς ότι έχει κάρι, δεν θα μυρίζει κάρι το φαγητό μας. Απλά θα καταλάβει ότι θα τρώει το πιο νόστιμο σνίτσελ και δεν θα ξέρει γιατί. Τώρα, με το που ετοιμάσαμε αλεύρι, αυγά και φρυγανιά, παίρνω δύο ταψάκια και ρίχνω το ψωμί, φρυγανιά, πάνκο, ό,τι σας αρέσει εδώ. Και ρίχνω το αλεύρι εδώ. Παίρνω αυτά τα δύο. Να βάλω και αυτό σε ένα μεγαλύτερο μπολ. Θα το βάλω εδώ. Και ήρθε η ώρα να πανάρουμε τα κοτόπουλα. Λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζω να φτιάχνω το κοτόπουλάκι μου, γιατί όχι να μην αρχίσω και να ζεσταίνω το τηγάνι. Και θα προσθέσω λίγο λαδάκι, να καλύψω τον πάτο από το τηγάνι μου, εδώ. Και φροντίζω το αλάτι, το πιπέρι να πάει παντού. Και παίρνω ένα κομμάτι
από το κοτόπουλο. Το βάζω μέσα στα αλεύρι. Έτσι όπως είναι, τεινάζω το παραπανήσιο αλεύρι. Το βάζω μέσα στα αυγό. Και κατευθείαν μέσα στη φρυγανιά. Εδώ. Το πρώτο σνετσελάκι μου είναι έτοιμο. Αφήνω στην άκρη. Πάω και για το δεύτερο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τεινάζω το παραπανήσιο αλεύρι. Φροντίζω το αυγό να πάει παντού. Να καλύψει όλο το κοτόπουλο. Λοιπόν, δεν θα το παρακάνω. Θα βάλω μισά-μισά τα σνίτσελ μέσα στο τηγάνι για να τα ψήσω. Γιατί άμα βάλω και τα τέσσερα, καταλαβαίνετε ότι θα γεμίσω όλο το τηγάνι. Οπότε περιμένω να ζεσταθεί λίγο το λάδι μου εδώ. Τέλειο. Θέλω μέτρια φωτιά, προς δυνατή, για να προλάβει να ψηθεί το κοτόπουλο μέχρι μέσα-μέσα, να γίνει τραγανό απ' έξω, αλλά και να ψηθεί μέχρι μέσα. Άμα έχω πολύ δυνατά τη φωτιά μου, αυτό που θα γίνει είναι να πάρει χρώμα απ' έξω και από μέσα να νομώ. Άμα έχω πολύ σιγανή τη φωτιά μου, θα έχει ένα αποτέλεσμα να λαδοπιεί, όπως λέμε το σνίτσελ, και να πάρει πάρα πολύ λάδι. Οπότε προσεκτικά, δεν το ζορίζω. Και τα σνίτσελάκια μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Λίγο χαρτάκι από κάτω, απορροφητικό. Παναγία μου. Ωραία, λοιπόν, λίγο φετούλα από το ψυγείο. Εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε μια υπέροχη σαλάτα για να σερβίρουμε. Έχω λίγες πατατές εδώ. Βρασμένες baby πατατούλες μαζί με τη φλούδα. Δεν χρειάζεται να σοτάρουμε. Θα τις κρατήσουμε έτσι, κανονικά σαν πατατοσαλάτα. Θα προσθέσω λίγες ελιές. Λίγο ρίγανη. Λίγο φετούλα. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Αναγία μου. Η πιο φανταστική σαλάτα για να σερβίρουμε μαζί με τα σνίτσα. Σαλατάκι, πιπεράκι. Να κατέβουμε τα πάντα. Και νομίζω ότι είναι η πιο μεσογειακή πατατοσαλάτα ever. Θα βάλω εδώ. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Και πόσο εύκολα όντως μπορείς να φτιάξεις κάτι τόσο ωραίο, κάτι τόσο ιδιαίτερο για γαρνιτούρα. Πραγματικά με το τίποτα. Η σαλάτα μου είναι εδώ. Τα σνιτσελάκια μου είναι εδώ. Και ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το υπέροχο πιάτο. Πες μου. Και αυτό μένει για μένα. Ρίγανη, μουστάρδα, κάρι, αλάτι, πιπέρι. Πάνω αυτό το σνίτσελ σε άλλο επίπεδο, γιατί όντως είναι μοναδικό. Δεν θυμίζει τίποτα από τα κλασικά σνίτσελ κοτόπουλο που έχετε δοκιμάσει. Καλή σας όρεξη, να σας πετύχει συνταγή σίγουρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτή τη φανταστική συνταγή με μια παγωμένη κοκακόλα. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Δεν υπάρχει.